Κοίταξε, μια παιδιά που είπες πουτάνα, είναι τρομακτικό επάγγελμα. Εγώ την πουτάνα τη θεωρώ ηρωίδα. Σκέφτεσαι μια γυναίκα να δέχεται 40-50 άντρες την ημέρα πάνω της, τον κάθε βρωμιάρη, τον κάθε λεχρίτη, βρωμάει ανάσα του, τρέχουν τα σάλια του, τον κάθε χοντρό, τον κάθε μελίπος να το δέχεται πάνω της. Αυτό είναι ηρωισμός. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Πώς δεν το έχω σκεφτεί? Τρομερό πράγμα. Μα είναι συμπαθής ο κόσμος των ιεροδούλων. Γενικώς. Και έχουν γίνει και ταινίες, τραγούδια, έχουν γίνει τα πάντα. Θέλεις να σου πω μια ιστορία? Ναι. Πριν από πολλά χρόνια, μιλάω για δεκαετία 80, χωρισμένος εγώ τότε, έχω πάει με τον Νίκο του Καραγιαννίδη, που ήταν ο ιδρυτής του φιλάθλου και η ψυχή του φιλάθλου, και με τον Βασίλη τον Κοντοβασιανίδη, τον γνωστό δικηγόρο, έχουν πάει να πιούμε καφέ στο Intercontinental, μεσημέρι. Ξαφνικά βλέπω ότι με το ασπράδι με κοιτάει μια πολύ ωραία γυναίκα. Μία, δύο, τρεις, την κοιτάω κι εγώ. Πάει στην τουαλέτα αυτή, από πίσω εγώ, και της δίνω το τηλέφωνο. Η παλιά τεχνική τότε, όταν είμαστε μικροί. Με πήρε τηλέφωνο μετά από μερικές μέρες. Βγήκαμε. Ξαναβγήκαμε. Πήγαμε ξενοδοχείο. Και τι μου λέει? Επειδή μου λέει, δεν μπορώ να στο κρύψω, είμαι ιερόδουλος. Έπαθα σόκο. Γιατί δεν είχε κανένα χαρακτηριστικό μιας τέτοιας γυναίκας. Μιλούσε πολύ ωραία, γινόταν πολύ ωραία, δεν ήταν χυδαία. Έπαθα σόκο. Έχεις δει το Μπελντεζούρ, η ωραία της ημέρας? Άκου να σου πω τώρα. Είχε ένα γιο που τελείωσε το λύκειο και μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, μπορεί να πάρεις το γιο μου στο φιλάθλο? Είναι πολύ καλός μαθητής, θέλει να γίνει δημοσιογράφος. Λέω, βεβαίως. Και τον πήρα στο φύλαθλο. Πολύ αξιόλογο παιδί. Ναι, μην μας πεις το όνομά του όμως. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Το 1992 πεθαίνει η μητέρα μου. Ξαφνικά. Με παίρνουν τηλέφωνο, γιατί ήταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν ήταν για θάνατο. Και μου λένε, πέθανε η μητέρα σου, έτσι και έτσι. Ήμουν με το γιο μου σπίτι, χωρισμένος εγώ. Είχα στη ζήπη μου 10.000 δραχμές, όλη μου περιουσία. Και μου λένε, φέρτε τα σάβανα γρήγορα πριν παγώσει το πτώμα κτλ. Τρελαίνομαι, δεν ξέρω τι να κάνω. Και παίρνω την γυναίκα αυτή τηλέφωνο. Και τη λέω, πέσανε η μητέρα μου. Πού είσαι? Στα Πετράλωνα. Να πάω σε ένα γραφείο κηδιών. Έρχεται και μου φέρνει σε ένα φάκελο 200.000 δραχμές. Και μου λέει, αυτά πάντα για την κηδεία της μάνας σου. Έπαθα πλάκα. Την ξύγα. Δεν το περίμενα. Είχατε γίνει στο μεταξύ πολύ φίλοι, δηλαδή. Όχι. Με το γιο της. Έκοψα εγώ με τα σεξουαλικές σχέσεις και τα λοιπά. Τις έκοψα, δεν ήταν εδώ. Ναι, ρε παιδί μου, το μυαλό σου πώς στρώφαρε και πήρες αυτήν τηλέφωνο, αυτό εννοώ. Στρώφαρε το μυαλό μου, όχι για το θάνατο της μητέρας μου, αλλά γιατί το γιο της τον είχα μαζί μου. Ένιωθες. Όχι, όχι. Και ήθελα να της πω ότι πες τον. Δεν θέλω να πω το όνομά του, ότι εγώ δεν θα έρθω σήμερα να βγάλει αυτός, κάναμε τότε και επαρχιακά μια σελίδα κτλ, να βγάλει αυτός τα κόλπα. Και ότι στόμπα. Και μόλις στόμπα, έρχεται και μου λέει, αυτά είναι για την κηδεία της μητέρας σου. Ήξερε ότι δεν είχες λεφτά, δηλαδή? Δεν ξέρω.